Τηλεφόρο Βασιλής Σοφίας, με συγχωρείτε, εδώ μας περιμένει η Μαρία Βούσουλα, διότι εδώ και αρκετές ημέρες έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όπου ουσιαστικά γκρεμίζονται, Μαρία, γκρεμίζει ο ίδιος ο Δήμος, περίπτερα τα οποία είτε έχουν κλείσει, είτε για κάποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, δεν λειτουργούν. Βρισκόμαστε επί της Βασιλής Σοφίας Άννα, όπου λαμβάνει χώρα η επιχείρηση Ελεύθερα Πεζοδρόμια. Η εν λόγω επιχείρηση επιτρέπει τον καταδάφιση 300 περιπτέρων από τα κεντρικά σημεία της Αθήνας, καθώς παραμένουν κλειστά τα τελευταία χρόνια, είτε λόγω κρίσης, είτε λόγω του θανάτου των ιδιωτικών. Αυτή την ώρα εμείς βλέπουμε, Μαρία, ακριβώς πίσω από εσένα, μια ομάδα του Δήμου, εργαζόμενοι στο Δήμο της Αθήνας, οι οποίοι ξυλώνουν, κατεδαφίζουν ένα περίπτερο. Και να πούμε βεβαίως ότι τα περίπτερα είναι και ελληνικό χαρακτηριστικό, είναι ελληνικός θεσμός εντός εισαγωγικών. Ελληνικός θεσμός, Άννα, που δυστυχώς θα χτύπησε η γρίση, και από το να παραμένουν σε κεντρικά σημεία της πόλης, σε στενά πεζοδρόμια και να εμποδίζουν την κίνηση των πεζών, αποφάσισε ο Δήμος πριν από 1,5 χρόνο ότι πρέπει να απομακρυνθούν. Συνολικά να σου πω ότι στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται 1088 περίπτερα, εκ των οποίων τα 500 παραμένουν κλειστά. Μέχρι στιγμής έχουν κατεδαφιστεί 90 περίπτερα και έπεται και συνέχεια. Τα περίπτερα τα οποία έχουν γκρεμιστεί ή έχουν κατεδαφιστεί, στη συνέχεια θα αντικατασταθούν και ο Δήμος θα βγάλει σε πληστηριασμό τις άδειες. Τώρα, σε αυτό το σημείο, να πάμε στον καλεσμένο μας, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ανδρέα Βαρελά, ο οποίος είναι ο αρμόδιος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου της Αθήνας. Κύριε Βαρελά, να έρθω σε εσάς. Με ποια κριτήρια επιλέγετε ποια περίπτερα χρήζουν απομάκρυνσης? Καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είχαμε περίπου 1.100 περίπτερα, 1.088 για την ακρίβεια. Υπήρχαν ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ο οποίος τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν κλείσει, καθώς επίσης και αρκετά τα οποία το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς έχει τελειώσει. Δηλαδή είναι αυτά τα οποία στην ορολογία λέγονται σχολάζοντα περίπτερα. Κυρίως αυτά τα οποία δημιουργούν ή προβλήματα στην κινητικότητα των δημοτών ή αποτελούν εστίες μόλυνσης, είναι κατά προτεραιότητα αυτά τα οποία απομακρύνουμε. Έχουν απομακρυνθεί τα περίπτερα τα οποία θα κατεδαφίσετε, κύριε Βαρελά. Αυτά τα περίπτερα τα οποία θα κατεδαφίσετε, στη συνέχεια θα δούμε να ανοίγουν, αν όχι όλα, κάποια από αυτά από νέους ιδιοκτήτες πλέον? Στις περισσότερες θέσεις από αυτά που τα οποία κατεδαφίζουμε δεν θα τοποθετηθούν καινούργια περίπτερα, διότι είναι μεγάλος αριθμός των περιπτέρων των οποίων υπήρχε μέσα στην πόλη. Και αρκετά περίπτερα από αυτά είχαν τοποθετηθεί άναρχα και δημιουργούσαν προβλήματα. Mm-hmm. Κάποια φυσικά από αυτά θα ξαναδημοπρατηθούν τοποθετώντας φυσικά καινούργια σύγχρονα κουβούκλια, και όχι αυτά τα οποία βλέπετε και πίσω, που είναι της δεκαετίας του 70 ουσιαστικά. Πόσο καιρό κρατά όλη αυτή η διαδικασία, κύριε Βαρελά, και να κλείσουμε με αυτό, δηλαδή εδώ και πόσο καιρό έχετε ξεκινήσει την κατεδάφιση και πότε υπολογίζετε να ολοκληρωθεί? Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά δεν μπορούμε να απομακρύνουμε περισσότερα από 1-2 περίπτερα την ημέρα. Πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία έχει κλείσει ο κύκλος ζωής τους θα τα έχουμε τελειώσει μέχρι το τέλος του 2014. Μάλιστα. Και έχει ξεκινήσει σταδιακά από το 2011, αλλά έχει επιταχυνθεί από τα μέσα του 2013. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρελά. Ευχαριστούμε πολύ και τη Μαρία Βούσουλα. Θα πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε ποια είναι τα κίνητρα τα οποία δίνονται προκειμένου να πάρουμε πιο εύκολα τις πινακίδες μας, όσοι τις έχουμε καταθέσει, προκειμένου να αποφύγουμε τέλη, φορολογίες και όλα αυτά τα γνωστά. Θα γνωρίσουμε όμως και έναν ιδιαίτερο τουριστικό οδηγό της πρωτεύουσάς μας. Μια ιδέα 4 νέων ανθρώπων θα είναι εδώ.